Προσοχή, έρχονται δυνατοί άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος. Θέλοντας να προλάβει τα χειρότερα και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών στη Στερεά, Κώστας Θεοφιλόπουλος, με δήλωσή του στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, τονίζει πως όλοι και ιδιαίτερα όσοι εκτελούν αγροτικές εργασίες και καίνε υπολείμματα καλλιεργειών θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Τους ζητά να παίρνουν μέτρα ή ακόμη και να αναβάλουν τις δουλειές τους προκειμένου να μην υπάρξει εξάπλωση πυρκαγιάς. Βεβαίως έχουμε ενημερωθεί ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και γι' αυτό θέλουμε να καλέσουμε όλους τους πολίτες της περιφερειάς μας, ιδιαίτερα αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και βρίσκονται στην ύπαιδρο και προβαίνουν στη χρήση πυρός για την καύση υπολειμμάτων των καλλιεργειών τους, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειδικά αν υπάρχει πολύ δυνατός αέρας, θα θέλαμε να τους πούμε να μην κάνουν την εργασία τη μέρα εκείνη και να περιμένουμε τις επόμενες μέρες που ο άνεμος θα είναι μικρότερης έντασης. Πάντα όμως όταν κάνουμε τέτοιου είδους εργασίες και χρησιμοποιούμε η χρήση της φωτιάς για τις εργασίες, να έχουμε λάβει κάποια προληπτικά μέτρα, να μην καίμε σε απόσταση κοντά σε δασική περιοχή, σε δασωμένο, να έχουμε κάποια πρόχειρα μέτρα για να, αν έχουμε κάποια εξάπλωση πέρα από του σημείου που έχουμε την καύση, το σωρό των κλαδεμάτων ας πούμε κτλ, να μπορούμε να την περιορίσουμε, να έχουμε σκαμπανικά, να έχουμε 200 λίτρα νερό σε κάποιο βιτίο στο αυτοκίνητό μας και οτιδήποτε άλλο μέσω χρειάζεται. Ίσως χρειάζεται ας πούμε μέσω γεωργικού μηχανήματος να κάνουμε μια άρρωση, ένα όργωμα προκειμένου αν η πυρκαγιά πάει να επεκταθεί, να βρει το οργωμένο και να περιοριστεί στο χώρο και να μην βγει εκτός περιμέτρου εκεί που κάναμε την καύση. Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου. Οι πυροσβέστες όμως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν περιστατικά. Το βράδυ της 5ης μάλιστα υπήρχε κινητοποίηση για πυρκαγιά στην Κόμνινα του Δήμου Καμένων Βούρλων. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες να προβούνε στην συντήρηση των κλιμάτων τους. Γιατί σε ένα μήνα, 1η Μαΐου ακριβώς, ξεκινάει η αντιπυρική περίοδο και εκεί δεν επιτρέπεται καμία χρήση πυρός για καμία εργασία στην ύπαιθρο. Θέλουμε να κερδίσουν αυτό το χρόνο, να τον αξιοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα, να είναι προσεκτικοί, γιατί εχθές το βράδυ είχαμε 2 συμβάντα στην περιοχή κοντά στο χωριό Ρεγκίνη πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Κινητοποιήθηκε η υπηρεσία μας με 5 οχήματα. Είχαμε 2 διαφορετικές αιστείες. Κάποιοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από τους προϊσταμένους, κάποιοι έκαναν εργασίες το απόγευμα και δεν φρόντισαν προκειμένου να εξασφαλίσουν να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Επεκτάθηκε. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε σε δασικές εκτάσεις να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά περιστατικά, μπορεί η αντιπυρική περίοδος να ξεκινήσει πριν την 1η Μαΐου. Ο κύριος Θεοφιλόπουλος ήρθε στη Στερεά από την περιφέρεια Αττικής, όπου ήταν διοικητής. Από την τιμή με απόφαση της ηγεσίας μας να βρίσκομαι στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και να κάνω ό,τι είναι δυνατό να έχουμε λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών και λιγότερες καμένες εκτάσεις. Να προσπαθήσουμε όλοι να είμαστε προσεκτικοί προκειμένου να περιορίσουμε τις ενάρξεις πυρκαγιών. Η πυροσβεστική είναι έτοιμη κάθε χρόνο συντάσσει το σχέδιο της αντιπυρικής περίοδου, ενεργοποιεί όλο το προσωπικό τους, όλο τον εξοπλισμό τους. Όταν όμως δεν είμαστε προσεκτικοί, ποτέ οι δυνάμεις δεν θα είναι αρκετές. Γι' αυτό μιλάμε να είναι προσεκτικός ο κόσμος, να παρατηρεί όχι μόνο την παρατήρηση σαν εικόνα και κάποιο γειτονά του, κάποιον αν πάει να βάλει φωτιά, να τον αποτρέπει, να μας ενημερώνει στο 199 το τηλέφωνο το οποίο είναι ατελώς, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα τηλέφωνα, είτε κινητά είτε σταθερά, και στο 112 πάλι θα έχουμε την ενημέρωση, προκειμένου να κάνουμε και εμείς τις ενεργειές μας, να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις.